Θρήνος επικρατεί από χθε στο παγκόσμιο μπάσκετ καθώς ο Στέφαν Γέλοβατς άφησε στη Σερβία την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 32 ετών, λίγε εβδομάδε μετά τον κεφαλικό που υπέστη σε προπόνηση τη ΣΑΕΚ. Πάμε όμως να δούμε την πρασκευτική καριέρα του Στέφαν που μας άφησε νωρί. Γεννημένος το 8 Ιουλίου του 1989 στο Νόβι Σάντ, ο Γέλοβατ έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στην KK Βιζούρα. Λίγο αργότερα έμελε να βρεθεί στην Παρτιζάν, αλλά δεν έμεινε πολύ εκεί. Επόμενο σταθμό του, η και έχοντα 14,3 πόντους μέσω όρο, κέρδισε τη μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα στα μέσα τη σεζόν. Δεν έμενε να ταιριάξει όμω στου Ερυθρόλεπτου του Βελιγραδίου και στο ξεκίνημα τη σεζόν 2010-2011 επέστρεψε στη Μέγκα. Ξενιτεύτηκε σε ηλικία 22 ετών, συμφωνώντα με την τουρκική Ατάλια, όπου είχε συμπέκτε μεταξύ άλλων τον Μέλι Μαχμούτογλου, τον Κέντρικ Μπράουν και τον Φρανκ Έλεγκαρ και προπονητή τον Ράγκαν Σάκοτα. Ακολουθεί η καζέρτα και το Ιταλικό Πρωτάθλημα, τη σεζόν 12-13 με τον Σέρβο να κλείνει τη σεζόν όντα πρώτο σκόρερ και rebounder της ομάδας με 13,8 πόντους και 8 rebound μεσόωρο. Επόμενο σταθμό του η Λιθουανία και η Λιέτ Βοζρίτα με την οποία αγωνίστηκε στην Ευρωλίγκα τη σεζόν 13-14. Μετά την Λιθουανία, ο Γέλαβατς πηγαίνει στην Ισπανία για να παίξει στη Σαραγώσα στην οποία βρίσκει το λιμάνι του. Αγωνίστηκε εκεί για 3 χρόνια, 14 με 17, και ήταν και τι 3 σεζόν ο πρώτο σκόρ τη ομάδα. Τότε όμως εμφανίστηκε η Νίζα μπροστά του, με τη φανέλα της οποία είχε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, τη σεζόν 17-18. Ο Σέρβος ήταν ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας. Στην αναμέτρηση, μάλιστα, με την Κάλεφ Ταλίν, σταμάτησε στους 49 πόντους, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ για την VTP League, μαζεύοντας και 15 rebound. Η σεζόν 18-19 βρήκε τον Γέλοβατ στη Μπάμπερκ, αλλά όχι για πολύ. Αντίθετα, έμελε να στεριώσει στην τουρκική Γκάζια στην οποία και υπέγραψε το Φλεβάριο του 18. Έμενε να μείνει εκεί για 1,5 χρόνο. Κλείνοντας τη σεζόν 19-20 με 16,1 πόντους, 5,8 rebound, με 42,7 στα τρίποντα, σε μόλις, 30, σε μόλις 23 λεπτά συμμετοχής. Σημαντική στιγμή στην καριέρα του Γέλαβας ήταν και η συμμετοχή του στα παράθυρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019 με την εθνική Σερβία. Ο Σάτζ Τζόρτζεβις του έδωσε την ευκαιρία για πρώτη φορά στα 28 του χρόνια και αυτό την άρπαξε από τα μαλλιά. Έκανε τον τεμπού του στην ήττα με 79-74 από τη Γερμανία στι 23 Φλεβάρι του 2018. Ο Γέλαβατς αγωνίστηκε τελικά σε 9 αγώνες με την φανέλα της Σερβίας, έχοντας 12,4 πόντους, 4,9 rebound, μέσο όρο. Αγωνίστηκε μάλιστα και κόντα στην Ελλάδα, έχοντας 12 πόντους, στη νίκη των Σέρβων με 84-61 στι 12 Νοεμβρίου του 2018. Με τη Σερβία να προκρίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, ο Σέρβος ήταν στην αρχική προεπιλογή των 34 παικτών, αλλά δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί στην τελική δωδεκάδα. Η σεζόν 2020-2021 έμελνα να τον βρει στην Ιαπωνία και του Σάνεν, νέο Φίνιξ, όπου είχε 18,8 πόντους και 9 rebound μέσω όρος σε 31 λεπτά συμμετοχής. Το καλοκαίρι που μας πέρασε αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη υπογράφοντας την ΑΕΚ. Με τη φανέλα της Ένωσης προλάβε να αγωνιστεί σε 2 αγώνες στο Basketball Champions League και 5 αγώνες πρωταθλήματος. Στις 31 Οκτωβρίου του 2021 έδωσε τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα της ομάδας κοντά στον Ιωνικό. Στις 14 Νοεμβρίου του 2021 κατέρευσε στο κλειστό των Άνω Λιωσίων, ενώ ακολούθησε το μικό πρόγραμμα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο λόγω σοβαρού κεφαλικού επεισοδίου. Ο Σέρφο Φόρβαρτ τον συλλέχτηκε στον νοσοκομείο της Αθήνας σε καταστολή, με την οικογένειά του να βρίσκεται συνεχώ στο πλευρό του και να αποφασίζει στις 2:12 να τον πάρει πίσω στην πατρίδα του. Τελικά, ο Γιέλαβατ δεν τα κατάφερε και χτες 5 Δεκεμβρίου του 2021, άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντα απέραντη θλίψη τόσο στην οικογένειά του όσο και στο παγκόσμιο μπάσκετ. Σημαντικό ήταν ότι ήταν ένας άνθρωπος 32 μόλις χρόνων. Καλό ταξίδι, Στέφαν, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.